Στην απόφαση του Κισέα παρέπεμψε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο για την ευνηδιαστική καρατόμηση του αρχηγού τη ελληνική αστυνομία, ο οποίο με επιστολή του άφησε σοβαρότατε αιχμέ και καταγγελίε κατά τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Η αντικατάσταση του αρχηγού τη ελληνική αστυνομία έγινε μετά από ομόφωνη απόφαση του Κισέα, στην οποία περιγράφεται και με ακρίβεια το σκεπτικό τη αντικατάσταση αυτή. Από εκεί και πέρα η ανώτατη λειτουργεί σε ανώτατε θέσει, όπω είναι και αυτή του αρχηγού τη αστυνομία, αξιολογούνται για τη δράση του συνεχώ. Στις τελευταίες κρίσεις αγνοήθηκαν οι υπηρεσιακά τεκμηριωμένες αντιρρήσεις μου για πρόσωπα σε μια πρωτοφανή απαξίωση του θεσμικού ρόλου του αρχηγού και επομένως δεν θα αναλάβω ευθύνες του πολιτικού μου προϊσταμένου ούτε θα γίνω το εξυλαστήριο θύμα κανενός. Έχουν φέρει την Greek Mafia να ελέγχει στην ουσία την ελληνική αστυνομία και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών ενώ επισήριζα ε, και με κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα η ΥΠ έλυχε το κύκλωμα τη Greek Mafia. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτό από την άμεση κλίση του αποπευθέντα αρχηγού τη ελληνική αστυνομία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή, καλεί Κυριάκο Μητσοτάκη και Τάκη Θεοδωρικάκο να δώσουν εξηγήσει για τι καταγγελίε και τι σχέσει, όπω αναφέρει τη Greek Mafia, με ανώτερα κλιμάκια του σώματο. Όσο και να σοπαίνουν, θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Σε κάθε περίπτωση, η δικαιολογία πω απέμπεψαν τον κύριο Σκούμα γιατί κάποιοι δεν έκαναν όπω πρέπει το καθήκον του ενάντια στη διαφθορά είναι τουλάχιστον γελία, αφού η Μητσοτάκη Θεοδόρη τον έκαναν αρχηγό και του ανανέωσαν μάλιστα Τη πριν ένα μήνα. Υπάρχουν και εκεί δίκτια ε, δίκτυα μέσα στην αστυνομία τα οποία ε, είναι σε αυτή την θλιβερή ε, κατάσταση αποσύνθεσης. Εκεί λοιπόν πρέπει να μας πει ο κ. Θεοδωρικάκος τι έγινε, γιατί έγινε και πώς το κατάλαβε Κύριε. τώρα. Απαντήσεις Απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την αποπομπή του μέχρι χθε αρχηγού τη Ελληνική Αστυνομία, ζητά από τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη με ερώτηση που κατέθεσε ο αρμόδιο τομεάχη του Πασό Κινάλ στη Βουλή. Την ύπαρξη πολιετών καταστημένων σε κρίσιμε υπηρεσίε τη αστυνομία που δεν έκαναν, όπω λέει, το καθήκον του ενάντια στη διαφθορά, το εκλαμβάνουμε ως αναγνώριση τη κυβερνητική αποτυχία στο ζήτημα αυτό εδώ και τέσσερα χρόνια.